πριν από πολύ λίγη ώρα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία, Μαρία, μεταξύ Πούτιν και Ερντογάν. Ναι, ακριβώς. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λοιπόν, λένε τα πρακτορία και τα ρωσικά και τα τουρκικά, ενημέρωσε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, τον Τούρκο πρόεδρο, τον κάλεσε στο τηλέφωνο, τον ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Ρωσία και γενικότερα με την εξέγερση της ομάδας Βάγκνερ, όπως επίσης πήρε και άλλους δύο ηγέτες, ένας εκ των οποίων είναι του Καζακστάν. Όπως λένε οι πληροφορίες, ο Ταϊπ Ερντογάν εξέφρασε τη στήριξή του στον Βλαντιμίρ Πούτιν και την κυβέρνησή του. Και εξέφρασε επίσης και την πεποίθηση ότι αυτή η ιστορία θα τελειώσει θετικά για τον Ρώσο πρόεδρο. Βέβαια, γνωρίζουμε πολύ καλά τη φιλία, τη μεγάλη φιλία και συνεργασία που συνδέει τους προφανώς δύο ηγέτες. Προφανώς εδώ τώρα ο Ερντογάν, Μαρία, ο Ερντογάν, ο Πούτιν προφανώς παίρνει όλους τους δυνητικούς συμμάχους του τηλέφωνο. Πήρε το Λευκορώσο, πήρε το Τσετσένο, εκφράστηκε και στήριξη εκ μέρους του. Περιμένει τη στήριξη από τον Ερντογάν, καθώς είναι προφανώς. Ναι, βέβαια, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς στήριξη. Εμπράκτος θα μου πεις τι σημαίνει σε αυτό. Σε πολιτικό επίπεδο, ναι, δεν ξέρουμε. Σε πολιτικό προφανώς αυτή τη φάση. Ένα ερώτημα. Ναι. Προφανώς. Ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς. Πάμε. Εδώ θεωρούν οι αναλυτές, επειδή το θέμα φυσικά και εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλο, οι αναλυτές ήδη από την κυβέρνηση δεν έχουμε κάποια επίσημη άλλη θέση, γνωρίζουμε μόνο αυτό. Οι αναλυτές το μόνο που λένε είναι ότι είναι αδύνατο η ομάδα Βάγκνερ να μπορέσει να ουσιαστικά να καταλύσει την εξουσία του Πούτιν. Μόνοι της εννοούν. Και ακριβώς, ναι, μόνη της. Και θεωρούν ότι αυτή η ιστορία πιθανότατα θα λήξει υπέρ του Πούτιν. Μάλιστα, να πάμε όμως και στον... Είναι σε εξέλιξη όλα τα πράγματα. Βέβαια. Ναι, Μαρία.